των πολιτικών δεδομένων και των μηνυμάτων που έχουν ανταλλαγεί εχθές μεταξύ μας, αν θέλετε, επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής. Και βεβαίως στην πορεία θα πρέπει αυτά να μεταφραστούν σε συζήτηση ονομάτων. Αλλά σήμερα θα είναι ένας πρώτος προβληματισμός για τον καθορισμό των διαδικασιών από τούτο και στο εξής, που επαναλαμβάνω θα περιλαμβάνουν γραμματεία, πολιτικό γραφείο, κεντρική επιτροπή, συζήτηση στις κομματικές ομάδες βάσης και ψηφοφορία, επιστροφή στην κεντρική επιτροπή και μετά συνεδρία. Μάλιστα. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν κατά το μέγιστο μέσα στον επόμενο μήνα. Τα κομματικά στελέχη που είχαν προταθεί προηγουμένως θα ξαναπροσεγγιστούν, για παράδειγμα κύριος Χρήστου, κύριος Καζαμίας? Σας λέω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν γνωρίζω, γιατί δεν το συζητήσαμε χθες. Το πρώτο μας μέλημα ήταν να γίνει μια αξιοπρεπής διαχείριση μιας συνεργασίας που δεν ολοκληρώθηκε και έμεινε μέχρι εκεί όλη η συζήτηση, και βεβαίως είπαμε ότι από σήμερα ξαναξεκινούμε. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου ένα τελευταίο ερώτημα. Παρακαλώ. Εάν για παράδειγμα ο κύριος Ριλίκας δώσει διευκρινήσεις στο θέμα, στις θέσεις του κόμματος του στο Κυπριακό ή στις θέσεις που υποστηρίζει ο ίδιος στο Κυπριακό, που ικανοποιούν το ΑΚΕΛ, θα είναι μέσα στις επιλογές σας? Είναι καλά να δούμε τι ακριβώς θα διαμηθεί και να μην προδικάσουμε ένα τέτοιο σενάριο. Η προσωπική μου άποψη τούτη την ώρα που μιλούμε είναι ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ απομακρυσμένο σενάριο, δεδομένων των απόλυτων θέσεων κατά της δικοινοτικής δικοινωνικής ομοσπονδίας που η Συμμαχία Πολιτών είχε εκφράσει στο πρόσφατο παρελθόν. Αλλά καθηκόντως, και βεβαίως ήταν και μέσα στα δικά μας πλάνα σε γενέστερο χρόνο, να συζητήσουμε και με τη Συμμαχία και με τους οικολόγους, που ήταν τα δύο εναπομείναντα κόμματα της αντιπολίτευσης που μέχρι τότε δεν είχαν πάρει αποφάσεις. Επομένως θα γίνει μια συνάντηση. Δεν θέλω να προδικάσω μια τέτοια έκβαση όπως την περιγράφετε. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ δύσκολο σενάριο, αλλά επαναλαμβάνω, αν κάνω και το αντίθετο, και πάλι θα προδικάζω. Οπότε να περιμένουμε να δούμε τι θα περιλαμβάνει αυτή η θέση. Έχουμε και τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Αλλά χρειάζεται σταθερότητα θέσης στη διαχείριση του Κυπριακού, κάτι για το οποίο καυτηριάζουμε και τον κύριο Αναστασιάδη. Αντιλαμβάνομαι πως έχετε και άλλη υποχρεώση, αλλά έχουμε και τις εξελίξεις στο, στο Κυπριακό που μπορεί να σας προλάβουν όλους. Μπορεί να συμβεί γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν γίνει η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου της Δευτέρας, πολλά πράγματα που λέμε κινούνται στη σφαίρα, αν θέλετε, της θεωρίας, δεν θα πω της οικοδολογίας, αλλά κινούνται σε υποθετικά σενάρια. Ακόμα και σήμερα, διαβάζοντας το περιεχόμενο των δηλώσεων του κυρίου Έιτε αλλά και του Πρόεδρου Αναστασιάδη, είναι προφανές ότι υπάρχει διάσταση απόψεων και για τη διαδικασία αλλά και για το περιεχόμενο. Επομένως, εμείς κρατάμε ως θετική εξέλιξη τη συνέχιση της προσπάθειας. Είναι σημαντικό ότι θα συζητηθεί και η ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Πρόεδρος μετά την αρχική παλινδρόμηση επανήλθε, που ήθελε περίπου να κλείσει και το θέμα. Όχι περίπου, ήθελε να συμφωνηθεί η ασφάλεια και μετά να πάμε στα άλλα όλα. Αυτό ήταν δεδομένο ότι απορρίψονται από την αρχή από τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους και κυρίως από την Τουρκία. Επομένως, είμαστε στο σημείο που θα γίνει αυτή η διαδικασία. Θα πρέπει να πάμε πολύ καλά προετοιμασμένοι, γιατί στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις που δεν ήμασταν επαρκώς αρκούντες προετοιμασμένοι και έχουμε εκτεθεί. Και βεβαίως, σε ό,τι αφορά το περιβόητο κοινό έγγραφο, εμείς το αντιλαμβανόμαστε στο βαθμό που μπορούμε να εκτιμήσουμε τα πράγματα ως μια καταγραφή των θέσεων που διατυπώθηκαν και στη Γενέβη και στο Μοντπελεράν 3 από τους τεχνοκράτες στο Μοντπελεράν. Επειδή υπάρχουν δημόσιες δηλώσεις που ερχόμενες από τον κυβερνητικό στρατόπεδο ότι αφού είναι κοινό έγγραφο και ο πρόεδρος θα πρέπει να είναι και συμφωνημένο, θα αναμένουμε να δούμε πώς θα το χειριστεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και βεβαίως θα κριθεί και ο πρόεδρος στην πορεία με βάση τους χειρισμούς του οποίου προβαίνει. Δεν θέλουμε τούτη την ώρα να κάνουμε απόλυτες τοποθετήσεις. Είναι δεδομένο ότι έχουμε δυσκολίες λόγω τουρκικής αδιαλαξίας, αλλά πρέπει να το παλέψουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μομιανού. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Όλα λοιπόν είναι ανοιχτά, ακόμα και αυτό το ενδεχόμενο να ξανασυζητήσουν με τον Γιώργο Λιλίκα στο ΑΚΕΛ. Θα αναμένουμε τις αποφάσεις.